Павлос. Както няколко пъти споменахме днес по време на срещата, е действително изключение да имаме има премиери, на едно място, двама изключително уважавани европейски комисари, дио поли също така европейски премиер и комисар едновременно Мария Габриел, която е кривши протипорго и Европейтропо, την κυρία Мария Габриел, η οποία είναι мази ма сімер. Τα βασικά θέματα τα οποία συζητήσαμε συνδέονται με την ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τόσο σε ό,τι αφορά την συνδεσιμότητα των συγκοινωνιών, όσο και τη συνδεσιμότητα στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Έχουμε σήμερα τις πραγματικά εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας. Ταυτόχρονα όμως συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας τόσο σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο όσο και στην ευρύτερη περιοχή και αυτό άλλωστε δηλώνει η παρουσία εδώ στο Ευξίνογκραντ και του Υπουργού Ενέργειας της Μολδαβίας. Τη συνάντησή μας σκιάζει βεβαίως η τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ στο έδαφος του. Όπως η Ευρώπη και όλος ο πολιτισμένος κόσμος καταδικάζουμε τις πραγματικά φρικτές εικόνες που είδαμε με πειρά εναντίον αμάχων, με απαγωγές αθώων πολιτών, ακόμα και με περιστατικά σκύλευσης νεκρών και ασφαλώς αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάνυνα. Αυτό το μακελιό πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Αθήνα, Σόφια και Βουκουρέστη αντιμετωπίζουν άλλωστε όλα τα κέρια θέματα από θέσεις οι οποίες συγκλίνουν και αυτό μάλιστα αποτυπώνεται καθαρά και στην κοινή διακήρυξη την οποία μόλις συζητήσαμε παραδείγματος χάρη την καθοριστική σημασία που έχει η συνεργασία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έργα όπως η αναβάθμιση του αγωγού καυσίμων Ελλάδος-Βουλγαρίας-Ρουμανίας είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Όπως ανέφερα και στην Σύνοδο, η Ελλάδα παίζει και φιλοδοξεί να παίξει έναν κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή διασυνεσιμότητα μεταξύ των χωρών μας. Από πέρυσι έχουμε τετραπλασιάσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονές μας. Ο αγωγός IGB συμπλήρωσε το πρώτο έτος λειτουργίας του και μάλιστα μεταφέρουμε καύσιμο μέχρι και την Μολδαβία, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή ασφάλεια όλης της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό επιφέρει βεβαίως αδούτσε που certitudine la reconstrucția αυτό νότιος διάδρομος θα φέρει την επανόρθωση της Ουκρανίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη οικοδόμησης, δημιουργίας νέα γέφυρα στο Δούναβι. Διεύρυνση είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τη διεύρυνση με τους εταίρους μας από τα Δυτικά Βαλκάνια όσο γρήγορο δυνατόν. Αυτό είναι πολύ σημαντική εγγύηση για την ασφάλεια της περιοχής και όλη την συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και για τις επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχουμε υπόψη βέβαια και την επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ανάγκη η Ουκρανία και η Μολδαβία να έχουν